Καλημέρα κύριε Τασίουλα. Καλημέρα. Όπως είδατε, είμαστε και εμείς σύνεδροι στο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Δεν είμαστε απ' έξω από το συνέδριο και είμαστε οι πραγματικοί, ζωντανοί σύνδεσμοι που από κάτω έχουμε ζωντανά συνδικάτα και ομοσπονδίες που παλεύουν καθημερινά και δίνουν αγώνα. Οι άλλοι είναι πεθαμένοι, έτσι όπως το λέτε. Ορίστε. Οι άλλοι είναι πεθαμένοι. Οι άλλοι είναι νότιοι, είναι πεθαμένοι. Ναι. Είναι ένας μηχανισμός που παράγει ψεύτικους αντιπροσώπους, ναι, γεμίζουν κάλπες για να κρατήσουν τις θέσεις, να διατηρήσουν σταθερό έναν μηχανισμό και να ελέγχουν τους συσχετισμούς, να βάζουν εμπόδια στην εργατική τάξη και όπου τους παίρνει και τους παίρνει, ναι, σε πολλές μεριές, βάζουν καπέλο και τους εργοδότες. Αυτοί που έκαναν την εισβολή, κύριε Τασιούλα, αυτοί που έκαναν την εισβολή και προκάλεσαν αυτά τα επεισόδια, ήταν μέλη της ΓΕΣΕ, ήταν μέλη του ΠΑΜΕ, τι ήταν, να μας πείτε. Της ΓΕΣΕ είμαστε. Ναι. Ξέρετε καλά πως η διάθεση του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα προβλέπει όλοι είναι μέλη της ΜΙΑ, Γενική Ομοσπονδία. Όλοι είμαστε μέλη της ΓΕΣΕ. Και ήρθαμε, εγώ για να φανταστείτε, ήρθα χθες το βράδυ με αεροπλάνο και πέρασα 3 μπλόκα από μπράβους της νύχτας για να φτάσω στην είσοδο του ξενοδοχείου στα 30 μέτρα. Ναι. Τι εννοείτε τώρα, κύριε Τασιούλα, ότι αυτοί που διοργάνωσαν το συνέδριο είχαν πάρει μαζί τους και μπράβους για να ελέγξουν αν θα μπει ο Τασιούλας, ο Τζούνος, ο Κούτρας. Ακριβώς γι' αυτό, αν έχετε υπόψη σας, ναι, έγινε μια καταγγελία από την ΕΣΥΕΑ σήμερα. Χθες, ότι χθες. Η διοίκηση της ΓΕΣΕ χθες απαγόρευσε την παρουσία δημοσιογράφων. Ναι. Και το καταγγείλαμε κι εμείς. Μπορώ να σας ρωτήσω, κύριε Τασιούλα, επειδή εκπροσωπείτε, είστε Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Ελλάδος, εκεί είστε, θεωρείτε ότι αυτές οι εικόνες είναι ντροπιαστικές ή όχι για το εργατικό κίνημα? Θεωρούμε, και αυτό είναι το σημείο της αντιπαράθεσης, αναγκαίο όσο δεν παίρνει, οι εργάτες, οι πραγματικοί εργάτες, να παλέψουν για να πετάξουν έξω από τα σωματεία τους εργοδότες και τα αφεντικά. Αυτοί μπορούν να κάνουν τις δικές τους ενώσεις, μπορούν να μάλιστα πάνε πολύ ωραία. Ο σκοπός είναι η διάλυση, επειδή έχει ακουστεί και αυτό, ο σκοπός είναι η διάλυση της ΓΕΣΕΕ και δημιουργία νέων συνδικάτων. Γιατί αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι τις επόμενες μέρες, εάν δεν προκύψει προεδρείο από τις αρχιερεσίες σας, θα διοριστεί διοίκηση από το πρωτοδικείο. Ακούστε, να το πω λίγο πιο απλά. Ούτε διορισμένους, ούτε εκλεγμένους εργοδότες και νόθους θέλουμε μέσα στα συνδικάτα. Εμείς θέλουμε συνδικάτα που να ανήκουν στους εργάτες. Να διαλυθεί η ΓΕΣΕΕ. Ακούστε με λίγο. Ναι. Και εκεί θα μπορεί να γίνεται η αντιπαράθεση. Δεν είναι αναγκαίο να συμφωνήσουν οι εργάτες σε όλα. Θα γίνεται η αντιπαράθεση. Ο ένας θα λέει τη δικιά του γνώμη, αλλά θα είμαστε εργάτες. Εμείς δεν θα έχουμε τον εργοδότη. Κύριε να Τασιούλα, μας υποδεικνύει με τους μπράβους. Απαντήστε μου σε αυτό που σας ρωτάω. Να διαλυθεί η ΓΕΣΕΕ ή όχι? Το πρόβλημα για μας είναι να ζωντανέψουν τα συνδικάτα. Να μπορεί ο απλός εργαζόμενος να έρθει δίπλα στα συνδικάτα και ακριβώς αυτή η προσπάθεια που κάνουμε, ναι, φέρνει τον εργαζόμενο δίπλα στα συνδικάτα. Να διαλυθεί, θα ξαναρωτήσω, να διαλυθεί η ΓΕΣΕΕ ή όχι? Δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα. Εμείς παλεύουμε, είμαστε αυτοί που ιδρύσαμε και τη Γενική Συνομοσπονδία των Εργατών της Ελλάδας σε 100 χρόνια. Μέσα στα 100 χρόνια που έχει συμπληρώνει φέτος η ΓΕΣΕΕ, οι εργάτες, οι πραγματικοί εργάτες, έδωσαν ακόμα και τη ζωή. Άρα να παραμείνει ως έχει, ΓΕΣΕΕ. Να παραμείνει ως έχει. Έτσι. Κεφαλές θα έχει, θα εκλέξετε. Με την άποψη της μορφής, μην το πιάνετε μόνο. Εγώ σας λέω ότι εδώ έχουν μπει εργοδότες, έχουν μπει πρόεδροι ανώνυμων εταιριών, ιδιοκτήτες ανώνυμων εταιριών, πρόεδροι τραπεζών, γραμματείς και τα. Δεν τους ψήφισε κάποιος αυτός, κύριε Τασιούλα? Αυτοί πρέπει να πεταχτούν μέσα από τα συνδικάτα. Συγγνώμη, για να το καταλάβουμε. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίστηκαν ή τους διόρισα εγώ ή κάποιος άλλος? Κοιτάξτε να δείτε, ο μηχανισμός, γι' αυτό λέμε ότι μετά όλα έχουν διαλυθεί αυτή την περίοδο της κλίσης, έχει βγει μόνο αναβαθμισμένος αυτός ο μηχανισμός της ΓΕΣΕΕ και ό,τι και να έχει από την... Είναι γνωστό ότι υπάρχει αποσυσπήρωση στα σωματεία κτλ. Και τα κενά του αυτός ο μηχανισμός τα μπουκώνει με εργοδότες. Δεν πρόκειται να δεχτούμε εμείς. Κύριε Τασιούλα, θα το ξαναρωτήσω. Να διαλυθεί η ΓΕΣΕΕ και να προχωρήσετε σε καινούργια σωματεία ή όχι? Δεν είναι αυτό, θα επαναλαμβάνω και η απάντησή μου είναι σαφής. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Εμείς θέλουμε τα σωματεία που υπάρχουν να ενισχυθούν, να είπατε. Έχουν μέσα εργοδότες. Μάλιστα. Το συνέδριο θα συνεχιστεί. Ποιος θέλετε, μισό λεπτό. Ποιος θέλετε να φύγει? Ποιος θέλετε να φύγει? Για κατανομάστε τους. Συγκεκριμένες, ναι,
καταγγελίες με ονοματεπώνυμο. Ναι. Τα δώσαμε και στη δημοσιότητα για συγκεκριμένους αντιπροσώπους που είναι νότοι και εργοδότες. Ένα ολόκληρο κείμενο 40 σελίδων. Προτιμάτε λοιπόν να διοριστεί διοίκηση πρωτοδικείου τώρα, κύριε Τασιούλα? Σας είπα ξανά. Γιατί αυτή είναι η εξέλιξη, έτσι δεν είναι? Εμείς προτιμάμε ναι, οι εργάτες να πάρουν τα κλειδιά. Ναι, αλλά είστε μειοψηφία στη ΓΕΣΕΕ, νομίζω. Τη ηγεσία τη ΓΕΣΕΕ που είναι έκτοτε, οι εργάτες να τα πάρουν τα κλειδιά. Συγγνώμη, κύριε Τασιούλα, το πάμε μειοψηφία δεν είναι στην ΓΕΣΕΕ. Ακούστε να δείτε. Ναι. Αυτό είναι μια κουβέντα που μπορούμε να τη συζητήσουμε. Γιατί όσο θέλετε. Και από τον κύριο Παναγόπουλο που μας λέει μειοψηφία. Αλλά εμείς βλέπουμε. Δεν είναι νοθευμένες οι εκλογές. Γίνονται καλπονοθεία. Τι ακριβώς γίνεται? Βεβαίως, αλλά να μου απαντήσετε, σε αυτό σας ρωτάω. Βεβαίως. Μέσα στη ζωή, ο κύριος Παναγόπουλος και οι όμοιοι του δεν βρίσκουν ούτε ένα εργάτη να σταθεί δίπλα τους και να τους συμπαρασταθεί. Και οι εργάτες εμπιστεύονται και το ΠΑΜΕ και τα ζωντανά συνδικάτα. Και το βλέπετε καθημερινά σε όλους τους αγώνες. Πού ήταν ο κύριος Παναγόπουλος? Έχει πάρει διαζύγιο. Δεν ήταν ποτέ με τους αγώνες εργατικής τάξης. Ξεχάσατε ότι πέσει στο ιερό δικαίωμα της απεργίας. Έστριψε δια του αραβόνα και λέει: δεν χρειάζονται απεργίες, έχουν περάσει, έχουν φάει τα ψωμιά του. Θα φύγετε από τη Ρόδο ή θα συνεχιστεί το συνέδριο εκεί πέρα, κύριε Τασκούλα? Θα φύγετε από τη Ρόδο ή θα συνεχιστεί το συνέδριο? Εμείς είμαστε, δηλώνουμε παρόν στον αγώνα. Εμείς ως εργαζόμενοι στεναχωριόμαστε όταν βλέπουμε τέτοια πράγματα. Ελπίζουμε να τα βρείτε με κάποιο τρόπο. Να παίζουν ξύλο οι εργαζόμενοι δεν είναι ωραίο, κύριε Τασιούλα. Να βγάζουν τα συμπεράσματά του. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.